Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα δούμε τις οδούς των αρχαίων Ελλήνων στην διασπορά τους και στην επέκτασή τους στην Ιδρόγειο μέσω της ελληνικής χερσονήσου ή της καλουμένης χερσονήσου του Έμου. Επομένως θα δούμε πώς και οι ε, χώρες η, της ελληνικής Μητροπόλεως του Βορρά συνεισέφεραν σε αυτήν την μεγάλη επέκταση και επομένως θα δούμε την Θράκη, τη Μακεδονία και την Ήπειρο να, ε, να έχουν γενεαλογίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τις ε, επεκτάσεις των Ελλήνων ήδη από τον προγόνων των Πελασγών στις χώρες της ε, υπερβορέας στην Ευρώπη, στην Ασία και βεβαίως και στην Μεγάλη Ήπειρο, την Αμερική. Ε, πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι τα αρχαιολογικά ευρήματα της ελληνικής Μητροπόλεως ε, είναι εκείνα τα οποία, τα οποία ευρέθησαν και στους θυλάκους του πολιτισμού όπως ονομάζονται τους αρχαιολογικούς στην Ιδρώγιο στην και έχουν την καταγωγή τους από την ελληνική Μητρόπολη στην οποία εμφανίστηκαν για, για πρώτη φορά τα, τα στοιχεία του πολιτισμού και τα στοιχεία της αγγελογραφίας ή και της οικήσεως των ελλήνων πελασγών τα οποία μετέφεραν στις χώρες της ελληνικής διασποράς. Ε, έχουμε λοιπόν στην ε, ε, Βόρειο Ελλάδα ε, τα πετράλωνα της Χαλκιδικής βέβαια, το κρανίο του πρώιμου σοφού ανθρώπου, του προέμφρονος ανθρώπου ή του αρχανθρώπου ε, του Πουλιανού, ε, τον Pro Homo Sapiens ε, που, που, που έχει χρονολογηθεί στο 400.000 έως 500.000 π.Χ. Εργαλεία στη Νέα Αρτάκη της Ευείας, τα πετράλωνα της Μακεδονίας, τη Ροδόπη της τράκης. Ε, τη λιθοτεχνία στη Σιάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας, ε, την κοιλάδα του Πινιού, τον κοκκινόμηλο της Υπήρου, την αλόνισο των Βορείων Σποράδων, το ασπροχάλικο της Υπήρου ε, με, με, χρονολογία 100.000 έως 40.000 π.Χ. Ε, οποία είναι βεβαίως, τα οποία βεβαίως είναι αρχαιότερα ε, των ευρημάτων του Ολτ ή του Ρησιπιένη της Ρουμανίας που είναι του 30.000 π.Χ. Ε, γυναικεία ιδόλια γονιμότητα στο κεφαλόβρι στο στην οτζάκι μαγούλα της Θεσσαλίας, στη μεθόνη του Βόλου, παλαιοληθική Αφροδίτη του 12.000 έως του 6.000 π.Χ. και στη μεθόνη του Βόλου, μορφή αλόγου σε σχιστόλιθο του 6.000 π.Χ. Ε, και έχουμε και τα χαρακτηριστικά, ε, τα χαρακτηριστικά ε, ε, μορφώματα γλυπτά και ε, απεικονιστικά στην ε, του, στη, στα διπλά κέρατα του τάβρου ή Βοός στο Βουκράνιο ε, με σχήμα της γραμμικής Α στο δίσκο της Φεστού, λατρεία του ηλίου από την παλαιολιθική εποχή εφόσον βεβαίως το Βουκράνιο είναι, ε, είναι, ε, μορφ, είναι ε, σχήμα, μορφή που έχει σχέση με, τον, ε, με την λατρεία του ηλίου. Οι Ω προοικισμού έχουμε υπαίθριους οικισμούς στη λίμνη Κάρλα και τη Βιβυίδα με εργαλεία παλαιολυθική επιβίωση, στο σιδάρι Κερκύρα, στην ταφή στο φράχτη Αργολίδος με στοιχεία αυτοκθονισμού, στο κοκκινοβούνη του Κοροπίου τη Βάρη, είναι ακόμα οστού κρανίου, μεταφορά οψιδιανού από τη μήλο στο φράχτη που δηλεί ναυσιπλοεία ήδη το 9.000 και 8.000 π.Χ., το οποίο πάει. Ε, ε, το, το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της, ε, της ατικής ε, που ε, παρουσιάζεται πλοία και στο 13.000 π.Χ. Ε, έχουμε μικρολιθική τεχνολογία στο γέραμο του νομού Εύρου, παλαιοντολογικά και παλαιοζωολογικά και, και και παλαιοβοτανική καλλιέργειες επομένως και γεωργία και, και μόνιμη εγκατάσταση ε, δηλαδή έχουμε σπόρους ε, σύτου στην Άργησα της Θεσσαλίας το 7.000 π.Χ. και η κύματα μόνιμου συνοικισμού στην Άργησα και το σέσκλο της Θεσσαλίας 7.000 π.Χ. στον Άγιο Πέτρο της Αλωνίσου των Σποράδων. Ήδη λοιπόν ε, η, τα ευρήματα ε, μιλάνε για καταγωγή βεβαίως της γεωργίας από την Ελλάδα και όχι βεβαίως όπως ακούμε και σε, ε, και σε επίσημα ε, ε, ντοκιμαντέρ ότι φέραμε τους, τη γεωργία και την, την οτροφία από τη Μεσοποταμία ενώ το αντίθετο συμβαίνει όπως είδαμε και στα, και στα, πελασγικά στα προηγούμενα, στις προηγούμενες συναντήσεις μας που τα πελασγικά στοιχεία τα καταγεγραμμένα στην αρχαία ελληνική γραμματεία δεικνύουν εκκίνηση της Γεωργίας από την Ελλάδα και βεβαίως με την ε, Θεά Δήμητρα και τον Τριπτόλεμο. Ε, και στην Γοργιέα που είναι στα σύνορα της ε, ε, Αρμενίας, της ελληνικής Αρμενίας από τον Θεσσαλό Άρμενο και της... Ε, ε, και, ε, και, την, ε, και τους Αρμενίους να δίνονται με την ε, Θεσσαλική εστία ε, 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 και, ε, και βεβαίως η Γοργιέα έχει ονομαστεί από τον Γόργιο τον Υιό του Τριπτολέμου. Ε, και επομένως στα σύνορα της Αρμενίας βεβαίως και της ε, Μεσοποταμίας, υπάρχει η Γορδιέα και είναι ε, ήδη από τις θεάς Δήμητρος και του Τριπτολέμου ε, εγκατάστηκε του Ιούτου του Γορδίου η Γορδιέου ε, εγκατάσταση των Ελλήνων στην Μεσοποταμία και επομένως και πρώτων Σουμερίων και έχουμε δει τις ελληνογενείς καταβολές στους Σουμερίους και στους Σουσιανούς δηλαδή την σισιανή ή Κισιανή χώρα ή Σουσιανή ε, τί, όπου τα ανάκτορα των τα Βασιλικά ανάκτορα των Περσών από την Κυσία ε, την μητέρα του Μέμνανο. Ε, και αν πάμε στην κεραμική θα δούμε ότι η κοινή μονόχρωμος ε, κεραμική στην ελλαδική ε, νεολιθική εποχή είναι του 6.000 π.Χ. και επίσης εκεί γεννάται και η διαφορόχρωμη ή γραπτή κεραμική του 5.750 π.Χ. στο Σέσκλο, στο Κουφόβουνο Βόλου, στην Κέρκυρα γύρω στο 5200 έως 5700 π.Χ. και βεβαίως και εγχάρακτη κεραμική στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, στην κοιλάδα του Αλιάκμονος, στα Σέρβια και τη Νέα Νικομίδια της Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχέ περιοχές αρχαιότερες των ευρημάτων του Καράνοβο της Βορείας Στράκης στη Βουλγαρία τη σημερινή και της αρχαιοελληνικής πελαγωνίας Βορείου Μακεδονίας, κεραμική ε, Σέσκλου, Ευρέθη και στη σημερινή Αλβανία και στη σημερινή Ρουμανία στο Κουκουτένι το μας. Και βέβαια ε, φτάνει αυτή η διείσδυση και η μεταφορά ε, των ελληνικών αρχαιολογικών αρχαιότερων στοιχείων μέχρι, την, ε, μέχρι το Τριπόλιε της Ουκρανίας. Στο σπήλαιο του Κερατσινίου του 13.000 π.Χ. ευρέθη ο ψηδιανός της Μήλου, άρα... Μαρτυρείται ναυσιπλοεία στο Αιγαίο και μεταξύ ε, 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 Αττικής και Μήλου και νήσου Μήλου από όπου και μόνον κατάγεται η όψη Διανός ε, ήδη ναυσιπλοεία από το 13.000 π.Χ. Στην αρχαία Σύλλημνο της Θράκης, σημερινό Καράνοβο, τα ευρήματα είναι συγγενή και νεότερα εκείνο της νεολιθικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας ε, που ανάγονται στο 7.000 έως 6.000 π.Χ., η Ακροπόλης του Σέσκλου, της Μαγούλας, του Σουφλίου, των Σερβίων με πολεοδομική οργάνωση, με κύματα, κεραμική ε, ε, και η αντίστοιχη η κεραμική της Λέρνας, του Τσαγκλή, των Σερβίων και της Πελαγωνίας είναι πρόδρομη των ευρημάτων της σημερινής Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο Ποροντίν, στο Κουκουτένις, Λάτινα, Ανζαβέγκοβο, Μάλα, Μοναστηρίου, Βιτόλια, Ιουκοσλαβίας ε, σε, και Σερβίας. Ε, το Σέσκλο λοιπόν, το Τσαγκλή και η άργυλα, Άργυσα της Θεσσαλίας είναι του 5.300 π.Χ. Τα Σέρβια Μακεδονίας του 4.900 π.Χ. Ενώ το Ποροντίν και το Καράνοβο είναι του 3.800 π.Χ. Σύμβολα προ, το ιστορικής ελληνικής κεραμικής ε, του Σέσκλου, του Δίμινη και του Τσαγκλή ε, ε, είναι τα τα γνωστά μας τα οποία απαντώνται και όλες τις, σε όλες τις θέσεις της ελληνοπελασγικής διασποράς ε, και έχουμε την τεθλασμένη γραμμή στο Σέσκλο, πρόδρομο του Μεάνδρου του Δημηνίου, σπήρα ε, στο Σέσκλο ε, ε, και βεβαίως ε, 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 εδώ έχουμε ε, τους προδρόμους των ε, ε, πολιτισμικών ελληνοπελασγικών θυλάκων της Ρουμανίας Διουμέλ και Κουκουτένη, ε, ε, όπου προηγήθησαν, ε, προηγήθησαν αυτών οι θέσεις του Σαλιάγκου στο Αιγαίο, των Σιταγρών της Δυτικής Θράκης, του Φράχθη και της Κνωσού και όλων αυτών, ε, παλαιότερο αναδεικνύεται το Σέσκλο και το δίμηνι. Συνέχεια των τελευταίων δύο Θεσσαλικών πρωτοϊστορικών θέσεων, είναι σειρά χαλκοληθικών θέσεων στην Ελληνική Χερσόνησο, τη Χερσόνησο του της στην αρχαία Αιμονία που είναι το πρώτο όνομα της Θεσσαλίας, πρώιμη εποχή ο Ριχάλκου, με ευρήματα στο Ραχμάνι στη Λάρισα, στην Ασέα Γορτινία, στην εύτρηση βιοτίας και ο πρόδρομος του Διπλού πελέκιος είναι βέβαια στην Κνωσό, όπου ανεβρέθη Διπλούς Πέλεκης της νεολυθικής περίοδου του 5.700 π.Χ., ενώ τα άγκιστρα με τα λοτεχνία της θέσης του Φλίμαγούλα είναι της πρωτονεολιθικής εποχής του 7000 π.Χ. ενχάρακτη κεραμική με στήλβωση, η γνωστή Ουρφύρνης, εμφανίστηκαν στην Κρήτη την Ισίδα Σάλιαγκο μεταξύ Πάρου και Αντιπάρου, στο Δίμηνη, στους Ιταγρούς, τη Θράκη, στο Ρίγιο της Θράκης, στην αρχαιοελληνική Τροάδα, σημερινό τουρκικό Κιούπτεπέ, καταδεικνύοντας σε όλες τις θέσεις το κοινό, το κοινό ομοιογενή και ενιαίο γηγενή ελληνοπελαστικό πολιτισμό στην ελληνική πρωτε, ε, ε, Μητρόπολη. Η ελλαδική και η κυκλαδική φάση του ελληνικού πολιτισμού προηγήθηκε της Τρία. Ε, βλέπε και νεολυθικές θέσεις στη Στερεά και την Πελοπόννησο, στη Βιωτία, στην Έγινα, στην κεφάλα της ε, ε, γεγονότα που επιβεβαιώνουν τον Colin Renfrew στα έργα του Archaeology and Language και, και, στο έργο του Emergence of Civilization που τοποθετεί τις απαρχές του πολιτισμού στο Αιγαίο και τις περιαγές, περιαγειακές πελασγικές περιοχές που σημαίνουν και αυτοχθονία. Ε, αν δούμε λοιπόν όλη την ε, χερσόνησο του έμου που πήρε βέβαια το όνομά της από τον έμο, όπως θα δούμε, ε, αποδεικνύεται γόνος της ε, γενεαλογίας του, βο, του Βορέου ε, στη Θράκη και η οποία επεκτείνεται μέχρι όχι μόνο μέχρι τον έμο ε, το όρος έμος της ελληνικής ε, Χερσονήσου αλλά και στον Κάφκασο ε, και στη Αρματία. Ε, ε, άρα πέραν των αρχαιολογικών έχουμε και τα φιλολογικά δεδομένα τα οποία είναι στην αρχαία ελληνική γραμματεία επομένως αν πάρουμε υπόψη όλη την ε, χερσόνησο του έμου έχουμε ε, διάφορες οδούς επεκτάσεως και προς την υπερβορέα, αλλά και ε, και από τις νοτιότερες περιοχές προς την της Μελλινικής μητροπόλεως προς την νότιο Ασία ε, με πέρασμα και, και μέσω του Αιγαίου στην Μικρά και πρόσω Ασία και βεβαίως στην Περι Μεσογειακή ε, Αφρική ε, Ασία και Αφρική ε, αλλά και μέσω το, της Τράκης ε, όπου και προς βοράν προς την ε, Μεότιδα Λίμνη τον, ε, τον Πόντο τον, ε, το, τον Πόντο ε, ο οποίος είναι και στην Μικρά Ασία και στην Μεότιδα Λίμνη ε, και οδεύει Προς, την, προς τις υπερβόρειες χώρες αλλά και ε, μέσω της ε, Μικράς Ασίας ε, και βεβαίως μετά εισχωρεί και στην νότιο Ασία μέχρι και την Ινδική όπως είδαμε με την εκστρατεία του Διονύσου αλλά και ε, μέσω του Καυκάσου ανεβαίνει προς, την, ε, προς τα όρια της, καταρχήν της Ασίας και της Ευρώπης που είναι ο ποταμός και ο ποταμός Ήπανης και μετά βεβαίως οδηγείται και προς, το, προ, προς την, ε, και μέσω της ε, Ασίας και στην υπερβορέα την, ε, την Ευρωπαϊκή Σαρματεία, την, την Ευρασία και την Ευρασιατική δηλαδή Σαρματεία και την ε, Ασιατική Σαρματεία μέχρι και το, και τον Ανατολικό Ωκεανό, ο οποίος ως έχουμε εξηγήσει μεταξύ της Ασίας και της Αμερικής, στην αρχαιότητα ήταν ο Ινδικός Ωκεανός και όχι ο Ειρηνικός Ωκεανός που είναι μεταγενέστερη ονομασία. Άρα ε, 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 η ελληνική μητρόπολη ενώνεται ε, με, με, την, ε, με την ελληνική διασπορά, με την ελληνοπελασική διασπορά, με τις δύο εκατέρωθεν της Χερσονήσους, την ε, Ιταλική Χερσόνησο και την ε, Μικρασιατική και προσωατική περιοχή ε, και βεβαίως εισχωρεί μέχρι τη, με, με, με τις επικράτειες ήδη από τον επικράτειες των θεών του, και του θεού Διονύσου μέχρι την Ινδική και φτάνει επομένως και στην εκτός του Γάγκου Ινδική όπου περιβρέχεται ως Ινδική χώρα ε, από τον Ινδικό ωκεανό α, άρα τα, και τα τμήματα της Συρική και Συνική δηλαδή η σημερινή Κίνα ανήκαν στην ε, εκτός του Γάγκου και εκτός του, Γάγκου, του Ιμάου Όρου Συνδική, και επομένως και η θάλασσα ανάμεσα στην, στην Ανατολικότατη Ασία και στην Δυτική Μεγάλη Ήπειρο την Αμερική είναι ο Ινδικός Ωκεανός ο οποίος βέβαια από την επάνω πλευρά ε, της Ασίας ε, συν, ε, ενώνεται με τον βόρειο παγωμένο ωκεανό ε, και εδώ είναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι στις ε, γενεαλογίες των υπερβορέων χωρών τις ελληνικές βεβαίως ελληνογενείς ε, γενεαλογίες υπάρχει και η γενεαλογία του Αρκτουρού ε, ο οποίος ε, ετιμολογεί την αρκτική χώρα δηλαδή το βόρειο παγωμένο ή η κρονιο πέλαγος, το οποίο βέβαια χαρακτηρίζεται εκτός από την μεγάλη ηλιοφάνεια στην, με την οποία σχετίζεται η επικράτεια του Θεού Απόλλωνος, Θεού του Φωτός και, η, και το ψύχος και άρα η, ο χαρακτήρας του, των κυμερίων ε, ως ε, χημερίων, ε, λόγω της, του ψυχρού κλίματος, όπως τους ονομάζει ο μεγάλος μαστράβων αναφερόμενος στον Όμηρο. Ε, 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 άρα η, η, η ελληνική ε, επέκταση, η ελληνική διασπορά γίνεται και δια των θαλασσοκρατώρων κριτών και ε, προ αυτών με τους ε, κυκλαδίτες ε, και τον κυκλαδικό πολιτισμό, τον οποίο διεδέχθη. Ε, ο μινοικός πολιτισμός, ο ελληνικός μινοικός πολιτισμός βεβαίως και ε, αργότερα και η ελληνική, και η μικυναϊκή αυτοκρατορία ε, με την ένωση που έγινε των ε, επικρατιών της αργίας και Πελασγίδος Ιούς όπως έχουμε αξιολογήσει στην, ε, αφρι, στην αφρική και στην ε, βόρει, ε, βόρειο, Αμερική, ε, βόρειο αφρική και στην Ασία. Ε, με, την, ε, με, με, το, με τους γάμους βέβαια του, ε, ε, του, αυ, του Αστερίου, της, του Ιού του Τεκτάμου, του πρώτου δωριέως βασιλέως της Κρήτης με την Ευρώπη απόγονο της Αργίας Ιούς και αυτό επαναλαμβάνεται όπως έχουμε εξηγήσει και στη Μυκηναϊκή Αυτοκρατορία η οποία διεδέχθη ως ε, παγκόσμιος πολιτισμός και τον ε, παγκόσμιο ελληνικός πολιτισμός, ε, την, ε, ε, ενώ, την ένωση της επικράτειας της ε, Ανδρομέδας, της απογόνου της Αργίας Ιούς, με τον Περσέα ε, αυτοκράτορα των Μικυνών. Ε, ε, ήδη λοιπόν ε, ε, βλέπουμε όλες, όλους τους πολιτισμούς, αυτού, ε, το, ε, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό να βρίσκεται στη βάση ε, των, ε, των, ονομασιών της, ε, των χωρών της Ασίας, όπως έχουμε δει, ε, ο Ιάρι που είναι από τον Άραντα και τον Άρορι και την Αρεθιρέα του φλυύντος ή της αρχαίας ε, να, να επεκτείνονται στους αρτέους που αποτελούσαν τους ήρωες τους των περσών ε, με τους πέρσες να είναι βέβαια με τους πέρσες βασιλείς να είναι απόγονοι των αχεμενιδών ε, ε, αχεμενίδης ήταν αχεμένης ήτανε ο βέβαια ο ιός του πέρσου ο ιός του πέρσεως και βεβαίως την αριανή ε, χώρα της Περσίας η οποία ε, μέσω την, τον, της οποίας βεβαίως οι άρει ε, Έλληνες πηγάν στην ε, ε, ακολουθώντας τον Διόνυσο πήγα εφτάσαν στην ε, ε, στην Ινδική και, και εκεί βεβαίως επαληθεύεται αυτό η αναφορά από τις αναφο από την ανα αναφορές των εγχωρίων μελετητών της ιστορίας στην Ινδική ε, που αναφέρουν ε, άριους ε, ε, επίλυδες στην, ε, ε, στην Ινδική. Από τότε βεβαίως που πήγε και ο ε, Διόνυσος στην Ινδική, ο Κρις και κριταγενής Διόνυσος, τον οποίο βρίσκουμε βέβαια και στην Πανχαία της, της, της Ινδικής διότι η Ινδική άρχιζε κατά τους αρχαίους Έλληνες γεωγράφους όπως έχουμε εξηγήσει στην Αραβία και πήγαινε μέχρι την Ινδική και, και η αναφορά στο ότι ο, ο, ο Διόνυσος ε, 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 έφτασε σε όλη διεξ, ε, πέρασε σε όλη την Ινδική και άρα και στην εκτός του Γάγκου και εκτός του Ημάου Όρου στην Δική, άρα και στη Συνική και στη Συρική και ήρθε στα, στην, στα παράλια και ήρθε στα σύνορα με τους σάκες σκήθες οι οποίοι μας παραδίδονται στην αρχαία ελληνική γραμματεία ότι είχαν δεχθεί την, και είχαν, και γιόρταζαν τις βαχικές τελετές στον του Διονύσου και επομένως φτάνει ο Διόνυσος και στους ε, Σκήθες και οι αναφορές που κάναμε ήδη στα προηγούμενα ότι οι Σκήθες, οι βασιλείς των Σκηθών είναι και εκείνοι θεογενείς και έχουμε ε, και μάλιστα διογενείς από τον Δία με απογόνους τον Πάλο και τον Άπη, ε, ε, τους γενάρχες, των Σκηθικών λαών πάλων και ναπών, ε, 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 αυτό βέβαια συνδυάζεται με, την, ε, με τις άλλες αναφορές. Η πρώτη ήταν στον Διόδωρο το Σικελιώτη, με τις άλλες αναφορές ότι ο Σκήθης, ο Αγάθυρσος και ο Γελονός, οι γενάρχες των ε, Σκηθών, ήσαν ε, απόγονοι του ε, Ιρακλέους, βέβαια, του παλαιοτάτου του Ηρακλέους, πιθανότατα του, του Κρητός Ηρακλέους του, του, που ήταν μεταξύ των κουριτών της Κρήτης, που ήταν υπήκοοι του πρώτου βασιλιά τους του Κρητός, του, τον, από τους ετεόκριτέ τους γηγενείς, τους γνησίους Κρήτες, τους πρώτους κατοίκους της Κρήτης, οι οποίοι συγκατοίκησαν όπως έχουμε εξηγήσει με την άφηξη και του τεκτάμου ε, με, με ολείς δωρεείς και πελασγούς ε, ε, και, και έχουν συγκινητήσει λοιπόν με και με τους πελασγούς τους προγόνους των Ελλήνων όπως συμβαίνει και με τους ετεόκριτες προγόνους των Ελλήνων Κρητών, των Ελλήνων Μινοητών Κρητών και βεβαίως με αυτούς συγκατοίκησαν και οι ε, Κίδωνες οι οποίοι, ε, οι οποίοι ήσαν είτε από τον γιο του Απόλλωνος είτε από τον Κίδωνα είτε από τον Κίδωνα τον γιο του Γεάτου ο οποίος ήταν γιος του Λικάωνος από, την, από τους Παλέχθωνες πελασγούς της Αρκαδίας, τους πρώτους και αρχαιότερους πελασγούς. Ε, άρα βλέπουμε ε, συγκρίσει με Μινοϊκή Κρήτη ήδη στο Μοχέντζο Ντάρο και, στη, ε, και στη, στο Χαράπα όπου έχουν βρεθεί οικήματα ε, 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 με αρχιτεκτονικά στοιχεία και με, ε, ε, και με τρο, τροφοδοσία νερού και αποχέτευση όπως και στην Μινοϊκή Κρήτη και βεβαίως και έχουν βρεθεί και χρυσές ε, και χρυσά πινάκια με ε, παραστάσεις οι οποίες ε, είναι απολύτως μινοικιές. Ε, ε, αυτό επιβεβαιώνει και την κρυταγενή καταγωγή βεβαίως του Διονύσου. Ε, 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 Σημαντικέ εν προκειμένου βεβαίω είναι και οι παραπομπέ ότι ο Διόνυσος στην Ινδική δεν βρήκε πόλει. Ο ίδιο συγκέντρωσε του νομάδες Ινδού σε πόλει και τους έμαθε τη γεωργία και την καλλιέργεια και τη αμπέλου και βεβαίω και τον, και τον, και τη διάδοση της γεωργίας από την Ελλάδα γιατί ήδη ο Διόνυσο είχε σχέση με την Δήμητρα και τα Μυστήρια τα Πελοποννησιακά και επομένως έχουμε και από εκεί επιβεβαίωση της διαδόσεως της ε, γεωργίας από την ελληνική Μητρόπολη προς τον υπόλοιπο κόσμο, ήδη από την απότατη προϊστορική και πρωτοϊστορική ελληνοπελασγική περιοχή ε, της αρχαιότητος. Έχουμε λοιπόν ε, 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 να ξεκινάει ο Διόνυσος είτε από την Αραβία όπου υπήρχε Θεός Λικούργος και το όνομα Λικούργος είναι βεβαίως ε, τελείως, ε, ε, είναι, τελείως διότι απαντάτε και στον Λικούργο της Θράκης, ε, βασιλέα της Θράκης ο οποίος δεν εδέχθη τον ε, Μόψο και τον Διόνυσο και ε, γι' αυτό τον τιμώρησε ο Διόνυσος πριν ε, ξεκινήσει για την Ινδική ε, και εδώ έχουμε λοιπόν άμεση εμπλοκή της πρωτοϊστορικής ε, Θράκης, της προϊστορικής Θράκης από την απότατη εποχή των Ελλήνων θεών και ηρώων οι οποίοι είχαν βασιλέψει και στην Αίγυπτο ως πρώτη δυναστία ε, πρόδυναστική της Αιγύπτου και πρώτου πρώτου τη της Αιγύπτου του μίνη ο οποίος είναι και αυτό ελληνικό όνομα ε, με μίνη της Ελλήνη άρα το φως και, το, και, τον, ε, και, και να σημαίνει λαμπρός όπως ε, και ε, ε, όπως και το όνομα των Μηνοητών κριτών ε, και το όνομα βεβαίως τη, του μίνος ως ε, 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 τίτλου το οποίο είναι ταυτόνιμο με τον Φαραώτης, με τους Φαραώτης Αιγύπτου που είναι πάλι από την ρίζα που σημαίνει στην ελληνική γλώσσα λαμπρός και φάρος και επομένως ε, ε, έχουμε σ, ε, συνδυασμό όλων αυτών των επεκτάσεων της ε, ε, των Ελλήνων, πελασγών και μέσω της, ε, ε, των, ε, βασιλείων της Αργίας Ιού στη Βόρειο Αφρική και στην ε, ε, Ασία, ε, ξέρω με κυλικία φινίκη, ελληνική φινίκη βεβαίως ε, και κυλικία και, ε, και βεβαίως ε, η, η επιστροφή του Κάδμου είναι από τα ελληνοπελασγικά βασίλεια της Αργίας Ιούς προς την ελληνική Μητρόπολη στην οποία και είχε ως πελασγογενής είχε δικαιώματα στις, στα βασίλεια των, του Άργους και των μικινών. Ε, στα βασίλεια του Άργους γιατί βεβαίως ο... ο ε, Κάδημος ήταν απόγονος της Αργίας Ιούς, η οποία ήταν κόρη του Ινάχου, του πρώτου βασιλέως του Άργους και ε, πατρός του Φοροναίος, ε, ο οποίος ε, βεβαίως είναι και, ο, και αυτός που έκτισε το πελασγικό Άργος. Ε, ως την πρώτη και αρχαιότερη πόλη του κόσμου ε, με τους Πελασγούς του ε, και τον αδερφό του Πελασγό ο οποίος ήταν ο Παλέχθων Πελασγός ο πατέρας του Λικάωνος και, και την πρώτης εγκαταστάσεως των Πελασγών Ελλήνων ε, της πρώτης ε, εντοπ, ε, του πρώτου εντοπισμού των Πελασγών Ελλήνων στην ε, Πελοπόννησο από την οποία και είναι οι αυτόχθονες Πελασγοί και της Αρκαδίας και του Άργους και οι οποίοι επεκτάθηκαν βέβαια όπως είπαμε δια του Τεκτάμου και στην ε, και πρώτης Μινοϊκής Κρήτης στην Κρήτη μας. Ε, η, ε, έχουμε λοιπόν ε, στην ε, ε, δια της θαλάσσης ε, από την θαλασσοκρατορία των Κρητών ε, μετάβαση ε, διε, με την ένωσή τους με τα βασίλεια της Αργίας Ιούς στην Ασία και βεβαίως και, και, και δια της ε, ε, Βορείου Αφρικής στην Αραβία και στην ε, Αίγυπτο ε, σ, ε, και δια του, ε, δια του Αραβικού και Περσικού κόλπου ε, βγήκαν στον, ε, στον Ινδικό ωκεανό και γι' αυτό όπως είπαμε ονόμασαν ε, ονόμασαν και την ε, Παχαία ως ελληνικό βασίλειο του ε, ε, Κρητός Διός και του αδερφού του του ουρανού, διότι ο Χρυς ε, ζέφς είναι παλαιότερος όπως έχουμε εξηγήσει του ε, ε, Ολυμπίου Διός, και ε, ε, ήταν ο Δι, Ζεύς ε, αδερφός του ουρανού, ε, ενώ ο Ολύμπιος Ζεύς ήταν ε, βεβαίως ε, εγγονός του. Ε, άρα έχουμε ε, στην Παγχαία ε, Κρήτες, ε, Ινδούς και ε, σκήθες όπως λέει ο Διόντρο ο Σικελιώτης και αυτοί βεβαίως οι, οι Σκήθες και οι Ινδοί ε, ήσαν και αυτοί Ελληνογενείς, όπως εξηγήσαμε ε, κατά τις γενεαλογίες των Σκηθών, οι οποίες είναι και αυτές Ελληνογενείς, ε, είτε ε, δια της ε, υπερ, υπερβορέας, δηλαδή ε, είτε δια του Ηρακλέους ο οποίος αφού ε, ε, τιμώρησε τον Αντέο και τον Βούσιρη και τον Γυριώνη επέστρεψε δια της Κελτικής όπου έκτισε την Αλυσία και μετά τον βρίσκουμε και στην σκηθία, η οποία είναι υπερβορέα χώρα συνέχεια της Κελτικής και των Γερμανικών χωρών και της Ελληνικής, Ελληνικής Βαλτικής θαλάσσης στην οποία και εκεί έχουμε παρουσία των Αργοναυτών. Ε, ε, έχουμε λοιπόν χώρες οι οποίες στην πρώτη αυτή πρωτοϊστορική εποχή των κουριτών, του κουρίτου Ηρακλαίους, ε, να γεννά ο Ηρακλής από την έχιδνα ε, από, από την έχιδνα να, να γεννά τις, ε, τους επωνύμους των Σκυθών των ε, και τους γενάρχες των Σκυθών ε, με ελληνική βεβαίως καταγωγή και μάλιστα κριτική καταγωγή ε, όπως και στην Πανχαία και στην Ινδική ε, ε, διότι η, η, και η Ινδία αυτή είναι οι ονομαστέντες ε, όπως και ο Ινδικός Οκεανός και η Ινδική χώρα από τον, από τους Έλληνες του Διονύσου που, οι οποίοι εξεστράτευσαν εκεί για να τιμωρήσουν ε, τον ε, επαναστατήσαντα ε, βασιλέα εκεί, τον ε, απόγονο του Θεού Ηλίου ε, και έτσι έχουμε, ε, ε, έχουμε και, μία, ε, και, και ένα, βα, ένα βασίλειο σε νησό, σε νησί της, του Ινδικού Οκεανού και καταλαβαίνουμε ότι και όλα αυτά τα ε, αρχιπελάγη του Ινδικού ωκεανού με τα ελληνικά ονόματα ε, προ, προ, προφανώς ε, επιβεβαιώνεται ότι έχουν ονομαστεί από την πορεία του Διονύσου και των Ελλήνων προς την Ινδική ε, ε, προς την Ινδική και ε, άρα και η και η Παχαία είναι ένα κριτικό ε, Βασίλιο ε, με ε, κρίτες και από την ε, Ινδίκη και από την Σκυφία ε, ε, οι οποίοι είναι υπήκοοι του Ουρανού και του κριτός ε, άμονος διός του αδερφού του ε, και ε, επιβεβαιώνεται εκεί. Λοιπόν στην παγχέα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η διάδοση των πελασγικών γραμμάτων ε, και, του, και των κριτικών. Ε, 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 συστημάτων γραφής ήδη ε, 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 στην ε, πανχέα διότι εκεί είχαμε ε, είχαμε έξω από τον ε, από τον ναό του ε, του ουρανού και του διός πινακίδα η οποία το τα κατορθώματά τους και επομένως έχουμε την ελληνική γραφή στην εποχή του την πελασγική εποχή του θεού των πελασγών του των προγόνων των Ελλήνων του Διονύσου να έχει διαδοθεί στην Ινδική η οποία επαναλαμβάνουμε άρχιζε στην Αραβία και τελείωνε στην Ινδική επομένως και τα επομένως και τα Συστήματα γραφής των, της, στην Αραβία που ευρέθησαν επιβεβαιώνεται ότι ήταν Έλληνο-Πελασγικής καταγωγής δηλαδή είναι τα πελασγικά γράμματα τα οποία βέβαια ε, οι Έλληνες έπαιρναν μαζί τους όπου πήγαιναν και τα πήγε βέβαια και, ο, και η Αργία και Πελασγής υιός, στην ε, ε, στα βασιλιά της. Ε, της ε, Ελληνικής Φινίκης, της Ελληνικής ε, ε, Κηλικίας και της Ελληνικής Αιγύπτου και της Ελληνικής Αραβίας και της Ελληνικής Λιβύης, διότι όλα τα ονόματα αυτά είναι ελληνικά, με Έλληνες πρώτους βασιλείς. Ε, Παραδείγματο χάρη στην Αίγυπτο είχε βα, βασιλέψει ο Πρωτεύσο, ο οποίος ήταν ε, ε, θεός ε, της θαλάσσης ε, και άμα γνωρίζουμε και το, τη μεταβολή του Ταυσερό μεταξύ των δωρικών διαλέκτων όπως την ηλιακή διάλεκτο ε, όπου, το, ε, όπου το, η, η αντωνυμία τούτο ε, παραδίδεται στον, ε, στον, ησύχιο, στο μεγάλο μας λεξικογράφο μερό ως ρούτο, σημαίνει λοιπόν ότι ο πρωτεύς ήταν ο προρεύς ε, και έχει σχέση λοιπόν με την αυσιπλοεία και ήταν σύγχρονος του νηραίος ε, του, και επίσης του θεού της θαλάσσης που ήταν ο, θα, ο θεός της θαλάσσης των Ελλήνων πριν τον ε, Ποσειδώνα ε, ενώ ο Ποσειδών ε, ήταν που από την ε, Λιβύη την κόρη του Επάφου απέκτησε τον Δανάο και τον Αίγυπτο ως ελληνής βασιλής ε, και της Αιγύπτου και της Λιβύης και της Αραβίας και βεβαίως και, ε, και, και των απικήσεών τους στην ε, Βαβυλώνα ε, στην οποία έκτισαν τον ναό του ε, Βίλου Διός ε, στο όνομα του, ε, 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 του του πατρόστων του ε, βίλου ο οποίος ήταν ο πρώτος βίλος της αργίας Ιούς, ε, ο οποίος απέχει 20 γενεαλογίες από τον ε, ε, από τον Νίνο της Ασυρίας, ε, με την ελληνογενή επίσης καταγωγή, του σύζυγου της Σεμιράμιδος, της περιφήμου Σεμιράμιδος ε, και με, ε, με επικράτειες βέβαια ε, και μέχρι την Ινδική όπου πήγε και η, η Σεμίραμης και η οποία έχτισε και εκείνη ναό στην Βαβυλώνα. Ε, η, σε <Σεμίραμις εμίραμις> είναι ελληνικής καταγωγής βέβαια και, στον, και στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς περιγράφεται ως ε, θυγατέρα του Σύρου και της Αταργάτιδος ή ε, Δεργετούς. Ε, ε, και επομένως ενώ, ενώνονται εκεί οι Σεμίραμις ως ε, ελληνογενής βασίλισσα διότι το Σύρος ήταν ελληνικό όνομα ελληνοπελασγικό το οποίο ε, αναφέρεται στον ιό της, ε, του, στο γιο του του αγίνορος αδε, του φινίκου της ελληνικής φινίκης του επωνύμου της ελληνικής φινίκης και, και του Τύρου της 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 Τύρου ε, στο νησί ε, στ, στην νησιωτική ε, ελληνική φινίκη ε, και εδώ βεβαίως πρέπει να θυμηθούμε και τη διασύνδεση των Ελλήνων Φινίκων με τις κυκλάδε με με κυκλάδες και με τις ως ως πελασικά βασίλεια, ε, παραδείγματος χάρη την πάλια παραδίδεται ως ε, θυγατέρα του Φινίκος ε, και άρα ε, η, θέλει πολύ προσοχή και πολύ μελέτη να καταλάβουμε ότι οι Φινίκες ε, στην ήταν ε, σύγχρονοι και 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 ε, ε, μάλιστα και πρό ε, της, της ε, περιόδου των Πελασγών ε, και το πε, των, των ε, της των απαλαιχθώνων Πελασγών της Πελοποννήσου, ε, οι οποίοι βεβαίως έκαναν τα πελασγικά βασίλεια στην Ασία και την Αφρική ήδη από ε, της εποχής του, των Πελασγών και των θεών τους. Ε, ε, Έχουμε λοιπόν, ε, στη, ε, στα βασίλεια της Αιγύπτου ε, να, ε, να αναδεικνύονται ως ε, θεοί των Αιγυπτίων τα ιερά ζώα των Ελλήνων θεών, οι οποίοι βάλ, μάλιστα είχαν βασιλεύσει στην Αίγυπτο. Ο Αιγύπτιος Ηρακλής τους Δελφούς, ο, ο Άλλος Μάκυρης ε, 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 συζήτησε την, ε, 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 την ε, επικύρωση των ονομάτων των θεών της Αιγύπτου ως ε, ε, Ω ε, ελληνικών ε, θε, θεολογικών συμβόλων και, ε, και, και θεών. Συγκρίσεις ευρημάτων τώρα με τους σχεταίου και τους μηνοίτε και τους Μικυναίους ε, ε, έχουμε, στην, ε, έχουμε στην, ε, στους Σχετεούς μινοϊκό διπλό πέλεκι ψαθωτό σχήμα, ορθογόνια τετράγωνα, ακτινοτό ήλιο, ε, πουλιά και δέντρα, ε, επίσης αετούς ε, τα οποία παραπέμπουν τόσο στην αρχαία αμυνοϊκή Κρήτη και τη δεντρολατρία της, όσο και στα, ε, ε, στους λέοντες της πύλης των Μικινών και της Χατούσας που ε, είναι συγκρίσιμα αμέσως ελληνοπελασγικά ε, θέματα». Ε, στη μοστομοχέντζο Ντάρο λοιπόν έχουμε οικήματα, ρημοτομία με σύστημα οικιακής ιδρέψεως και αποχετεύσεως στην πόλη με αίθουσε λουτρού και νυπτήρες. Στο Κουργάν όπως έχει ε, μελετήσει και συγγράψει ο, σε άρθρο στο ηχόρο ε, Κύρος Μπεξής, ο εκδότης, ε, αποδεικνύεται ότι στο Κουργκάν είχαμε ε, κυκλαδικά ευρήματα, ε, στη, επομένως ε, έρεται αρχαιολογικός η, ψευδή η, η, η και ασύστατος, η θεωρία. Έχουμε ομοιότητε, όπω είπαμε, ηρεογλυφικών στοιχείων τη Μηνοϊκή Κρήτη με τι πινακίδες του Μοχέντζοντάρο. Σφραγιδόληθη με τάβρου και κέρατα. Ο Ινδό Τσατέργκη αναφέρει ότι τα στοιχεία του Μοχέν Τζοντάρο προήρχονται από το Αιγαίο. Άρα έχουμε και, ε, ε, και εγχώριου εκεί επιτόπου ε, ε, αυτόχθονε ε, επιστήμονε οι οποίοι επιβεβαιώνουν την. Ε, σ, την ε, μετάδοση του, των στοιχείων του ελληνοπελατικού πολιτισμού προς την Ινδική και άρα και της ελληνικής γλώσσης προς την Ινδική ε, αποδεικνυωμένης από τα στοιχεία της αρχαιοελληνικής γραμματείας ότι και η γραφή και η γλώσσα ήταν στην Ελλάδα ήταν η πηγή των ε, γλωσσών τη, των, στις χώρες στις οποίες έγινε η ελληνοπελασγική ε, διασπορά. Ε, έχουμε επίσης ο, ε, ομοιότητες ευρημάτων του Τσατάλ Χουγιούκ που είναι του 5.700 π.Χ. Ε, προκεραμικά και κεραμικά ε, από ε, και καταγωγή λοιπόν ε, από, εκεί, από, τις, ε, από τα ευρήματα του Σέσκλου και του Δημηνίου του 6.500 π.Χ. δεδομένου ότι τα ευρήματα του Τσατάλ Χιουγιούκ είναι νεότερα, του 5.700 π.Χ., πιστοποιώντας και την, και την προέλευση του, των πολιτισμικών θυλάκων, χεταϊκών και άλλων που βρέθηκαν στην Μικρά Ασία, είναι ελληνοπελασγικής τυπολογίας και καταγωγής αποτελέσματα της των επεκτάσεων των ελληνικών φύλων και των προγόνων τους των Πελασγών στην ε, Μικρά Ασία ε, από την, ε, από την ε, ε, Χερσόνησο του Έμου. Ε, επίσης έχουμε κυπριακά και μικιναϊκά αγγεία στην Ουγγαρίτ, την Ευαγορίτιδα, μικιναϊκά και λοιπά μινοϊκά ευρέματα στην, Ουγα, στην Ουγγαρίτ ε, που είναι τραπέζια πότνια θυρών πινακίδες και γραφής ε, στην Ουγγαρίτ. Ε, τίμβη και γύλοφη και θολωτή τάφη, εισαγωγή ελλαδική και μηνοϊκή αγκιοπλαστική, μονόχρωμη έγχρωμη στυλβω, στυλβωτή στην Ουγγαρίτ θολωτά κήματα κύματα στο τεπέ γάουρα ε, γκάουρα της Μουσούλης και στην Αρπασίγια. Στην Σαμάρα της Μεσοποταμίας έχουμε με ανδροειδή σβάστικα, αγγυλωτό σταυρό, διπλού, διπλού πέλεκη, ε, βουκράνιο, διπλός πέλεκης στην Κρήτη, ευρέθη όπως εξηγήσαμε ήδη το 5000 π.Χ. και αποδεικνύεται ότι η θελωτή τάφη της Κρήτης είναι ε, αρχαιότερη τόσο του, τόσο εκείνων της ε, Μεσοποταμίας, όσο και εκείνων ε, του, ε, ε, του Κουργκάν. Ε, τα ζιγκουράτ με πύργους ε, αποδεικνύουν ότι οι Σουμέριοι, ε, όπως και οι Κρήτες λάτρευαν τους θεούς σε όροι, λόφους και υψηλά μέρη, δηλαδή σε ιερά κορυφής. Ε, ο Βούς και η Αγελάς είναι δείγμα ηλιολατρείας στην Ινδική, του Σουμέριους και την Ούρ. Οι ε, η, η κυκλική τάφη στη Νούρ παραπέμπουν στις, ε, στις μικιναϊκούς κυκλικούς τάφους ε, και, το, και το βουκράνιο που βρέθηκε στη Σαμάρα και η διπλή πέλεκης ε, στο ανάκτορο Μάρι ε, και τις Μάρι της, ε, της Μεσοποταμίας η αρχιτεκτονική και η διακόσμηση ομοιάζει με τις Κνωσού και τις Φεστού και η και με την αγκιοπλαστική των καμαρών, καμαραϊκά αγκία. κρίτες στην Μεσοποταμία και τη Σουμερία, Μινόα, στην παραλία της Συρίας, στην Ουγγαρίτ. Ο βασιλεύς των ε, Ακάδ πόλη Σουμερίας, ο Σαργών ο πρώτος, ήρχεται στην παραλία της Μεσογείου για να δει την Κρήτη. Ε, και αυτό δηλώνει ε, γνωριμία της καταγωγής ε, τον, του πολιτισμού τους από την ε, Μινοϊκή Κρήτη. Ε, υπάρχει αντιστοιχεία βεβαίως και Χανάν και Φινίκης ε, διότι οι, ελληνικοί, οι ελληνικές διάλεκτοι έχουν τροπή Χ σε Φ και όμικρον σε Α ε, και, ε, και επομένως ε, Φινίκη σημαίνει ότι και Χανάν. Οι Ιξώσεις στην Αίγυπτο ε, ε, παραπέμπουν στην Ελληνογένεια, στην Ιουδαία αφού ο Τιφών είναι ε, ε, πατέρας του Ιεροσολύμου και του Ιου, Ιουδαίου ε, και ε, ο Ιουδαίος ε, αποδεικνύεται και αδελφός του Παλαιστίνου ε, ιού του Τυφώνος, επωνύμου της Παλαιστίνης αλλά και του Παλαιστίνου, το ε, του ποταμού Παλαιστίνου το, η οποία ήταν η παλαιά, ε, το, η παλαιά ονομασία του ε, η παλαιά ονομασία του ε, ποταμού Στριμώνος στην ε, Μακεδονία και τη Θράκη μας. Ε, ε, η, η γραφή λοιπόν και στην Χαναάν και στη γη των Φιλιστέων, των Ελλήνων Φιλιστέων, των Κρητών Φιλιστέων όπως και η ίδια η γραφή μαρτυρεί ε, στις πόλεις τους Γάζα, Άσδωτο, ε, Αζ, Άζωτο, Ασκάλωνα ε, είναι ελληνογενούς καταγωγής. Ε, ε, εδώ παραπέμπουμε για τα αρχαιολογικά στοιχεία και, στην, ε, και, και στο άρθρο μας το Ιχώρ η ελληνοπελασγική θύλακη πολιτισμού στον κόσμο, το παράδειγμα των θυλάκων της ρουμανικής θέσης Κουκουτένη και της ουκρανικής θέσης Τριπόλιε, η οποία μαρτυρεί την διείσδυση του ελληνικού πολιτισμού στην, στην, στην ελληνική ε, Θράκη που έφτανε βέβαια όπως και η ελληνική Μακεδονία και η Ιλυρία, η Ελληνική Ιλυρία έφτανε στην, οπωσδήποτε μέχρι το, ε, του ποταμού ε, ε, Δουνάβεως και άνω αυτού, ε, έχουμε λοιπόν ε, αποδείξεις ότι ε, η ε, η ελληνική εξάπλωση με και με αρχαιολογικά ευρήματα φτάνει και μέχρι την Ουκρανία ε, στην οποία βρίσκεται και η Κρυμαία και η περίφημη Οδυσσός δηλαδή οι απικίες των Ελλήνων στην, στον Πόντο και στην ευρασιατική του πλευρά ε, τη Βόρειο και στην Νότιο όπου είναι η, βεβαίως ο Πόντος ε, που είναι ο, ο πόντος στη Μικρά Ασία ε, και έχουμε εξηγήσει ότι και εκεί υπάρχουν μέχρι σήμερα κριτικά στοιχεία αφού και ε, τα μουσικά όργανα και η χορή των και τα, τα μουσικά όργανα και η χορή των αλλά και η γλώσσα το κύριο σημείο η διάλεκτος που μιλούν οι, οι πόντι είναι ε, δωρική διάλεκτος όπως και των κριτών ε, Έχουμε λοιπόν, πρέπει λοιπόν να δούμε και με αυτό θα, σήμερα θα σταματήσουμε την περιήγησή μας, τα, τα, αρχαιολο, τα φιλολογικά στοιχεία, τα καταγεγραμμένα ιστορικά στοιχεία, τα οποία υπάρχουν στην αρχαία ελληνική γραμματεία και αποδεικνύουν ότι οι Έλληνες ε, της, ε, της, της αρχαίας ελληνικής Θράκης, Μακεδονίας και Ιλυρίας είναι αυτοί που εξετάθηκαν στις πέραν του Δουνάβεως ε, χώρες οι οποίες ε, εξορισμού και στην αρχαία ελληνική γραμματεία ε, 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 είναι υπερβόρειες χώρες και στην Ευρώπη δηλαδή η κελτική και στην... Ε, ε, Ασία και στην Ευρασία, δηλαδή την ε, περιοχή ανάμεσα στην Ασία και την Αφρική, την, την, την Ασία και την Ευρώπη, αλλά και στην ε, 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 ελληνική υπερβορέα μέχρι και του ινδικού ωκεανού μεταξύ της ασιατικής υπήρου και της αμερικανικής απηρού της ε, μεγάλης Υπήρου της ελληνικής αρχαιότητος ήταν ε, χώρες ελληνικές και χώρες εξαπλώσεως του ελληνικού πολιτισμού. Ε, και βεβαίως γνωρίζομαι ότι οι βρύγες της Μακεδονίας και της Θράκης που ομιλούν αρχαιότητα τη δωρική διάλεκτο ταυτόσιμο με εκείνη της, της αρχαίας ελληνικής μακεδονικής διαλέκτου ε, κατήγοντο από τη Μακεδονία και από εκεί πήγαν, πέρασαν μέσω του Βοσπόρου και του Ελισπόντου, ελληνικά ονόματα και τα δύο. Το ένα είναι το πέρασμα της Βοός χαρακτήρως της και ονόμασίας της Αργίας Ιούς βεβαίως ήδη πρώτης δημιουργίας των ελληνοπελασικών βασιλείων της στην Ασία και στην Αφρική. Ξεκίνησαν λοιπόν από την, από, τον, από το πέρασμα μεταξύ Θράκης, ελληνικής Θράκης και ε, ελληνικού υποβάθρου ε, Χερσονήσου της Μικράς Ασίας. Έχουμε λοιπόν ότι ε, και, και όπως λέει ο Ηρόδοτος ονομάστηκαν Φρύγες από τους συγγραφείς, τους Ιωνές που ε, στη διάλεκτό τους είχαν φύ. Ενώ οι, οι Μακεδόνες και οι Βρύγες, οι Έλληνες της Μακεδονίας έχουνε χαρακτηριστικό βήτα αντίφη και η κήπη του Μίδου βεβαίως είναι γνωστό ότι ήταν στην έδεσα ο Σιλινός συνελήφθη στους κήπους του Μίδου και αναφέρονται και οι τρόες ως άπικοι βριγών άρα από τη Μακεδονία μας προς την ε, ε, Μικρά Ασία έγινε το πέρασμα και όχι αντιστρόφως ε, και άρα ο πολιτισμός της Μικράς Ασίας στο σύνολό του από, τη, από τους Φριγοπελασγούς και τους ε, ε, φρυγι, και τους ελληνοπελασγικής καταγωγής και μακεδόνες μας ε, ε, πήγαν, πέρασαν στην ε, τρία η οποία βεβαίως είναι... Ε, ε, πλήρως τα, 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 τα γενεολογίε της ελληνική καταγωγής και θυμίζουμε ότι είτε τους, τους ε, θεωρούμε ως απογόνους του Δαρδάνου, ιού ε, του Άτλαντος ε, από τη χώρα του Παλέχθωνος Πελασγού στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία, είτε τους θεωρούμε ως ε, τευκρούς ε, Κρήτες, οι, οποίοι, ε, οι, οι οποίοι ήδη βασίλευαν στην, ε, στην ε, Τρία όταν πήγε ο Δάρδανος εκεί και με τον αδερφό του, βέβαια τον Ιασίωνα, και με την Κιβέλη Άρα μετέφερε μετέφερε και τα ε, καβύρια μυστήρια από τη Σαμοθράκη στην Τρία, ε, άρα έχουμε και δια των νησιών του Αιγαίου μία σημαντική μεγάλη ε, διασπορά των Ελλήνων από την Χερσόνησο του Αίμου με, προς τις ε, λοιπές περιοχές του κόσμου. Ε, και βεβαίως ε, σχέση με τους βρύγες ε, στη γλώσσα που έχουμε τη μαρτυρία του ιροδότου ότι οι Αρμένοι ως προς τη γλώσσα πολλά φρυγίζουσιν, μας ε, ε, επιβεβαιώνει εδώ ε, η, ο αρχαίος συγγραφέας ότι η καταγωγή ε, συμπαρασύρει και την διάλεκτο την οποία μιλούν οι Έλληνες που πάνε στις διάφορες περιοχές. Και ο καθηγητής Καλο, Καρολίδης ε, σοφά μας μιλάει για, ε, για τους ε, Μακεδόνες και τους ε, Βρύγες και τους, ε, και τους κατοίκους της Υπήρου και ε, όλη στις βορείου ελληνικής περιοχής ε, στις οποίες μι, ε, μιλούνται κυρίως δωρικές διάλεκτοι ε, 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 ότι είναι πελαζικής καταγωγής. Ε, και, και βεβαίως η, από την Θράσα, την έτσι από την Θράσα την επώνυμο της Θράκης, ε, την ύμφη την επώνυμο της ε, Θράκης κατάγονται οι, ε, όλοι οι, οι σπουδαίοι ποιητέ της ελληνικής αρχαιότητος ε, ε, συμπεριλαμβανομένου του Ορφέως και του θείου ποιητού του Ομήρου. Ε, και στην γενεαλογία, τη γενεαλογία του Ομήρου τη βρίσκομαι στον ιστορικό χάρακα χαρα, να κατάγεται από, τον, από τη Θράκη. Έτσι, Θράσα, Εθούσα, Λίνος, Πίερος, Ιαγρος, Ορφεύς, δρή, Ευκλέης, Ιδμονίδης, Φιλοτερπής, Έφημος, Πιχφράδης, Μελάνοπος, Απελής, Μέων και Όμηρος. Ε, και από την πλευρά της μητέρα του της Ευμήτιος είναι ε, προηγούμενοι ο Ευεπίς και ο Μελισσιγένης όλα βεβαίως ελληνικά Θρακικά ονόματα ο Ορφέφς λοιπόν στη Θράκη και, και στην Πιερία όπου α, όπου απεικονίζεται οι δράσεις του, ε, ο, ε, ε, η δράση του ο ιαμβλιχός μας λέει ότι χρησιμοποιούσε την δωρική διάλεκτο την πρεσβυτάτη των διαλέκτων δηλαδή, ε, όπως αναφέρει ο Ιάβληχος, λοιπόν στο περίφημο έργο του περί του πυθαγορικού βίου. Ε, ε, είναι όλοι οι λαοί της Στράκης, με τους οποίους θα, θα συνεχίσω με αναλυτικός να δούμε τις γενεολογίες τους, είναι ε, γηγενείς στην ελληνική μητρόπολη, αποδεικνυωμένοι στις Τράκη, όπως και η Μακεδονία, όπως και η Μακεδονία και η ε, όπως και η, Μακεδονία και η, Ήπειρος, η ελληνική, ε, ε, είναι, ε, και, και βεβαίως και η Ιλυρία η ελληνική διότι ε, είναι όλοι ε, απόγονοι των Πελασγών και των ελληνικών φίλων ε, τα οποία κατάγονται από τους Πελασγούς. Παραδείγματος χάρη η, ε, ε, η, 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 η βασιλής των... Ε, ε, Θρακικών λαών είναι όλοι ε, απόγονοι ε, Θεών και Ελληνοπελασγών. Παραδείγματος χάρη οι, οι Οδόμαντες ε, είναι επώνυμοι του Οδόμαντος. Ε, οι, ε, οι Ιδονοί είναι απόγονοι του Ιδονού. Ε, οι Βίστονες είναι απόγονοι ε, του, του Βίστονος. Ε, και ο Οδόμας, ο Βίστον και ο Ιδονός είναι παιδιά το, το, παιδιά του Άρεος και της Καλλιρόη κόρης του Νέστου. Ε, άρα η, έχουμε και συγκεκριμένες επικράτειες ελληνοπελασγικών θεών, θεών των πελασγών, ε, στην Θράκη και κατάγονται από αυτούς οι βασιλείς και οι λαοί των, της Θράκης. Ε, ο Βίστον είναι ο γενάρχης των βιστόνων αναφέρεται και ως ιός του Κίκονος, ε, ή ε, εγγονός του Άρεως από τον Μπαίωνα. Οι Παίωνες αναφέρονται στον Όμηρο ο σύμμαχοι των Τρώων ε, και υπάρχει και, και Παίον ιός του Άρεος. Ο, ο επίσης υπάρχει Παίον ιός του Ηλίου Ενδημίωνος, αδερφός του Επιού, του Ετολού και της Ευρικίδας. Αναφέρομαι αυτό το όνομα και στην Ετολία διότι και η Ετολή ήταν δωρικής καταγωγής από τους Ηλίους ε, και ε, ε, ο Ενδημίων ήταν βασιλεύς της Ηλίας και ο Ιός του Ετολός πήγε στην Ετολία και ονόμασε την χώρα των κουριτών που συνδέονται οι κουρίτες και με τον με τους κούρους του θεού Απόλλωνας. Απόλλωνος και βεβαίως εκεί έχουμε και στην περιοχή στις περιοχές της Ετολίας της και, και των Δελφών έχουμε και την, και την έδρα του θεού Απόλλωνος Και ο θεός Απόλλων αποδεικνύεται ε, δωρικός θεός διότι είχε και γιο δώρο ε, ο, ε, του οποίου η θηγατέρα Εξανθήπη ευρίσκεται στην, ε, ε, στην ε, γενεαλογία των Ετολών ως πρόγονος ε, της ε, Λίδας η οποία, από την οποία βεβαίως ε, κατάγονται και οι βασίλισσες των η κλητεμνίστρα των μικινών ε, η ε, 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 η τιμάνδρα της, ε, α, της Μεσσηνίας και η ε, λίδα της ε, Σπάρτης. Ε, και ε, άρα έχουμε ε, καταγωγές, καταγωγές δωρικές, δωρικές, αρχαιότερες δωρικές καταγωγές και από, την, από τις δωρικές χώρες, οι οποίες απαντώνται μέχρι και την αυτοκρατορία των Μυκηνών και βέβαια και ιστορικός σε πλήρη ιστορική συνέχεια σε όλη την πορεία της, 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 της Ελλάδος. Και εδώ παράλληλα, και ερευνώνται, ερευνώνται, βέβαια και οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι με αρχαιότερες τις δωρικές και πιστοποιούν την, την καταγωγή των διαφόρων ελληνικών φύλων άρα και των θρακών από τις, από, από τις αρχαίες ελληνικές γενεαλογίες και τις αντίστοιχες διαλέκτους οι οποίες πιστοποιούνται από την ένωση των γενεαλογιών και τη διασταύρωσή τους. Ε, και βέβαια οι διάλεκτοι ε, ομιλούντο στην αρχαία ελληνική ε, ε, χώρα και σε όλη τη διάλεκτο του και σε όλη την εποχή ε, ε, και σε, σε όλη την ε, χερσόνησο του έμου ε, από την οποία έγινε και η ελληνική διασπορά και προς τον υπόλοιπο κόσμο. αλλά θα συνεχίσουμε με, τις, ε, ε, με την ελληνικότητα και τη το πελαζών καταγωγή της ε, Μακεδονίας, της Ιλυρίας και της, ε, ε, και της ε, Θράκης οι οποίες ε, ε, μεταφέρουν την, τον ελληνικό πολιτισμό μέχρι του ποταμού Δουνάβεως και άνω αυτού ε, ως ελληνικό υπόβαθρο τόσο στη, στις υπερβόρειες χώρες της Ευρώπης όπως η Κελτική, Κελτική Κελτιβηρία και ε, στην Ευρασία, στην ευρωπαϊκή και την ασιατική σαρματία και στην ε, βεβαίως και στην ασιατική σαρματία και λέμε από, τις, από του σημείου αυτού ότι η σαρματία ε, είναι άλλος ελέγχεται Σαματεία σαματία ε, και από και από την ε, από την λέξη Σάμος που σημαίνει το ύψωμα και το υψηλόν και, το, και άρα και το βόρειον των περιοχών ε, και και ετυμ, ετοιμολογεί της πρώτης υπερβορέας βέβαια ε, ε ελληνογενής και ε, με ελληνικό όνομα περιοχές. Στης, σαρ, στη Σαρματία βεβαίως ε, υπάρχουν και οι ποταμοί δια των οποίων μεταφέρονται και οι αργοναύτες και οι, οι επόμενοι Έλληνες ε, και οι υπόλοιποι ε, Έλληνες απ, απικούνται στις περιοχές ε, και, προς τον, ε, και προς τις χώρες των αργοναυτών τις οποίες επεσκέφθησαν και είναι όλες ελληνοπελασγικές, μαρτυρούμενε μαρτυρούμενες ήδη από του, από του ποιητού ε, Ορφέος, ε, 20-25 γενναίες πρώτου ομήρου, και, και, και βεβαίως ε, αναγνωρίζουμε και τις ε, διαλέκτους οι οποίες μεταφέρονται και στην Αργοναυτική Εκστρατεία και στις ε, ε, ελληνικές, ε, ελληνική διασπορά προς τις ε, χώρες της ε, ε, Υπερβόρειας και της Ασίας, οι οποίες καταλήγουν βέβαια και στον Ινδικό ωκεανό μεταξύ της ε, μεταξύ της ε, Ασίας και της ε, Μεγάλης Υπήρου της Αμερικής της Αρχαιότητος και εκεί βεβαίως είναι και η ε, 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 Ελληνοπελασγή ε, Αϊνού και η ε, Ελληνοπελασγή υπερβορεί σε άμεση ε, γι, γι, γυτνίαση ε, των ε, επικρατιών του θεού Απόλλωνος, ε, των, των ελληνογενών και ε, ε, των ελληνογενών σκηθών σε όλη τους την έκταση μέχρι την Ελληνική Θράκη και βεβαίως και του, και του Θεού Διονύσου ε, ο οποίος φτάνει ε, στην ε, εκτός του Γάγου ινδική δηλαδή τη Συρική και την, ε, ε, την, την Συρική και την, και την Συνική ε, και επομένως η αδίποτε ε, μετάβαση στην Μεγάλη Ήπειρο είτε δια του αρχαίου Ινδικού Οκεανού είτε δια του Ατλαντικού Οκεανού είναι μόνον ελληνική και μέσω και της θαλασσοκρατορίας των Ελλήνων οι οποίες θαλασσοκρατορίες βέβαια ε, διαδέχονται η μία την άλλη από την ε, 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 ναυσιπλοεία των πελασγών, των πελασγών και κυκλαδιτών στην θαλασσοκρατορία των μινοητών και στην μικυναϊκή Αυτοκρατορία. Ε, αλλά θα συνεχίσουμε την άλλη φορά με την περιήγησή μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.